Η δεύτερη έξοδο τη χώρα μα στι αγορέ για το 2022 είναι σε εξέλιξη, κυρίε και κύριοι. Ο Βασίλη Σεκούρα στη σύνδεσή μα θα μα δώσει λεπτομέρειε για το επταετέ ομόλογο που επανεκδίδει η χώρα μα, Βασίλη. Και οι προσφορέ αυτή την ώρα αγγίζουν Λίνα και τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να κλείσει το βιβλίο προσφορών για αυτή την επανέκδοση του ελληνικού επταετού ομολόγου. Με το αρχικό επιτόκιο να έχει τοποθετηθεί στην περιοχή του 2,57%. Ενώ στόχο τη ελληνική κυβέρνηση είναι να αντλήσει έω 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Κλειδί τώρα Λίνα είναι το πόσο ακριβά θα δανειστεί η χώρα μα από τι διεθνεί αγορέ, αλλά και το τι ακριβώ προσφορέ θα κάνουν οι ξένοι επενδυτέ. Θα πρέπει όμω να θεωρείται βέβαιο ότι ο σημερινό δανεισμό θα είναι πιο ακριβώ από την αντίστοιχη προηγούμενη έκδοση του επταετού ομολόγου. Θυμίζουμε ότι αυτό το επταετέ ομόλογο το είχαμε εκδώσει για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2020 και το επιτόκιο τότε ήταν στο 2%. Και σήμερα το επανεκτίδουμε για να πάρουμε περισσότερα χρήματα, τα οποία θα ενισχύσουν τα ταμιακά διαθέσιμα και φυσικά θα δημιουργήσουν ένα ακόμα μαξιλάρι για να ε, έχουμε και επιπλέον μέτρα στήριξη εφόσον χρειαστεί.